Γεια σας κύριε Παπαγεωργίου. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρουμε αν ακούσατε την συζήτηση που προηγήθηκε. Άκουσα τη συζήτηση από την αρχή και πριν από το Μουτάφη, τη συζήτηση που κάνατε εκεί στο στούντιο και τις δηλώσεις του Μουτάφη. Όλα τα άκουσα. Πολύ ωραία. Τα έχουμε ακούσει όλα, να το πω και έτσι. Τι συμβαίνει, κατηγορούνται μέλη του ΠΑΜΕ ότι εισέβαλαν με λωστούς, κύριε Παπαγεωργίου. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Γιατί υπάρχουν 4 τραυματίες. Αναρωτηθείτε, μια που μιλάμε σε μέσο μαζικής ενημέρωσης και μάλιστα δημόσιο, αναρωτηθείτε γιατί η διοίκηση της ΓΕΣΕ, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, αυτή η κάστα, η μαφία, η συνδικαλιστική μαφία, απαγόρεψε πέρα από την συμμετοχή των ίδιων των εργαζόμενων, μη σας πω και των αντιπροσώπων στο συνέδριο, και θα σας εξηγήσω, απαγόρευσε και την παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Χωρίς μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα πολλών στρεμάτων, όπου είχαν σφραγιστεί τα πάντα, είσοδοι, έξοδοι, και φεύγανε 700 άνθρωποι και μπαίνανε 700 άνθρωποι από μία πόρτα των 40 εκατοστών, καταλαβαίνει και κανείς, αντιλαμβάνεται, τι ακριβώς στοχεύανε εδώ στη Ρόδο. Διαφορετικά σας θυμίζω, τι υπονοείτε? Εννοείται ότι οι τραυματίες προέκυψαν εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Δεν υπήρχε κανείς τραυματίας, λέω, ότι χωρίς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και χωρίς ρεπορτάζ μέσα, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δεν έγινε εισβολή από κανέναν τραμπούκο, γιατί παρουσιάζουν τους εργαζόμενους τραμπούκους και τους τραμπούκους εργαζόμενους. Αντιθέτως, υπήρχαν πάνω από 100 μπράβοι της νύχτας, οι οποίοι είχαν προσληφθεί από το ξενοδοχείο και από την ΚΕΘΕ, από σχολές πολεμικές, πολεμικών τεχνών. Το έχουμε καταγγείλει και μάλιστα ήταν και πολύ συγκεκριμένη και η εικόνα. Ο εκπρόσωπος της ΓΕΣΕ, μισό λεπτό, μια ανατελεία για να κάνουμε διάλογο. Ο εκπρόσωπος της ΓΕΣΕ λέει ότι οι συγκεκριμένοι είχαν προσληφθεί από το ξενοδοχείο. Εσείς λέτε ότι είχαν προσληφθεί και από τη ΓΕΣΕ? Εσείς λέτε ότι το ξενοδοχείο έκανε δώρο, πώς θα το πω, 100 μπράβους στη ΓΕΣΕ για να διεκτάξει. Μιλάμε για τέτοιο αριθμό, 100 ανθρώπων. Σας μιλώ ειλικρινά, την ώρα που μπήκα μέσα εγώ προσωπικά, να μην πάρω τους άλλους συναδέλφους μου, εγώ προσωπικά μπαίνοντας μέσα για να πάρω τη διαπίστευσή μου, πέρασα από τετραπλό έλεγχο, όπου μου ζητούνταν στοιχεία, να δώσω τα στοιχεία μου, και σκεφτείτε ότι είμαι και μέλος διοίκησης ΓΕΣΕ, της απερχόμενης διοίκησης. Μου ζητούσαν τα στοιχεία μου 4 διαφορετικοί. Μέχρι να φτάσω στη μικρή πορτούλα να μπω μέσα, όπου ένας πραγματικά που σκοτώσε εκεί μου έλεγε αν πρέπει να μπω ή αν δεν πρέπει να μπω. Μάλιστα την προηγούμενη μέρα του συνεδρίου, ενώ μπήκαν όλοι μέσα από την Πάσχη και τη Δάκε, εμένα και το άλλο συνάδελφό μου που είμαστε εδώ μας απαγορεύσανε. Και το μόνο που έχω να πω για αυτή την ιστορία είναι ότι δεν μπορεί να κάνουμε το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Αυτοί που μπήκαν μέσα δεν ήταν εισβολείς, ήταν εργαζόμενοι, χωρίς κουκούλες, με ονοματεπώνυμα, συνδικαλιστές, πρόεδροι συνδικάτων, ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων. Και να σας πω και κάτι, αλίμονο αν αυτοί δεν έχουν, ανησυχία και προβληματισμό, γιατί τι πάει να γίνει. Λοιπόν, έλεος πια, και ξέρετε που καταλήξαμε? Να πάει στο νοσοκομείο ο Χρυσαυγίτης Κιουτσούκης, ο Γενικός Γραμματέας ΓΕΣΕ, ο Χρυσαυγίτης Κιουτσούκης, γιατί οι δηλώσεις του ξεπεράσαν κάθε όριο, και να γυρίσει μετά να περιδιαβαίνει τα αγγελικές αρχές, τα αστυνομικά τμήματα και το χώρο του συνεδρίου και να ειρωνεύεται. Σας λέω επίσης κι άλλο κάτι. Την πρώτη μέρα πριν ξεκινήσει το συνέδριο, την προηγούμενη του συνεδρίου δηλαδή, ο ίδιος ο έκτοτος πρόεδρος της ΓΕΣΕ απειλούσε τους αντιπροσώπους της ΔΑΣ, λέγοντας ότι ό,τι και να κάνετε, εδώ θα σφαχτούμε. Εμείς δεν ήρθαμε, ακούστε, ούτε να σφαχτούμε με κανέναν, ούτε τίποτα. Ήρθαμε πραγματικά να επιβάλλουμε ένα συνέδριο εργατών και όχι εργοδοτών. Δεν θα επαναλάβω γιατί λέμε ότι είναι εργοδότες. 2 μήνες τα έχουμε βγάλει στη δημοσιότητα και κανένας από δάσους, κανένας στην κυριολεξία. Κύριε Παπαγεωργίου, κύριε Παπαγεωργίου, έστω κάποιος να συμφωνήσει μαζί σας. Ωστόσο διαλύσατε 2 φορές το συνέδριο που πήγε να γίνει, μία στην Καλαμάτα και μία το ξημέρωμα στη Ρόδο. Θέλω να πω, αν είχε γίνει αυτό το συνέδριο, στην ουσία θα άλλαζε κάτι? Αν εννοείτε τις καρέκλες, τα κουκιά, σας πληροφορώ πως όχι. Και χωρίς τότε γιατί τα διαλύσατε? Ακούστε κάτι, γιατί εμείς δεν μας ενδιαφέρει συνέδριο για καρέκλες και συνέδριο για κουκιά. Μας ενδιαφέρει να ξεβρωμήσει το συνδικαλιστικό κίνημα από τους εργοδότες, και δεν είναι λίγοι. Αν στη ΓΕΣΕ, που κάθε 1000 εργαζόμενοι που ψηφίζουν εκλέγουν ένα αντιπρόσωπο, είναι 53 αυτοί,
Φανταστείτε τι γίνεται παρακάτω. Αν λοιπόν εμείς κάναμε την πάπια και λέγαμε δεν βαριέσαι τώρα, άστο να γίνει εδώ πέρα, καλά είμαστε. Φανταστείτε τι θα γινόταν παρακάτω, γιατί αυτοί δεν εκλέγονται απευθείας στη ΓΕΣΕ. Εκλέγονται από πρωτοβάθμια, από δευτεροβάθμια και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ακούστε, για να, για να μην... Υπήρχε και η επιλογή να κάνετε μια ειρηνική διαδήλωση εκτός των χώρων του, τα ξενοδοχεία αυτά, τέλος πάντων, και να είχατε μια παράλληλη συγκέντρωση στην οποία να διαδηλώνατε τα αιτήματά σας. Μου επιτρέπετε και μια ερώτηση ακόμα, κύριε Παπαγεωργίου. Βεβαίως. Επειδή εγώ χρόνια παρακολουθώ το ΠΑΜΕ και από κοντά σε σχέση με το συνδικαλιστικό κίνημα, το σκεπτικό που παρουσιάζεται είναι περίπου παρεμφερές και μπορεί να συμφωνήσει κάποιος και σε ορισμένα σημεία, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια. Δηλαδή, οι καταγγελίες περί νόθων αντιπροσώπων και όλα αυτά τα πράγματα είναι γνωστές. Όχι. Σε όσους ασχολούνται με τα συνδικάτα. Γιατί όμως. Ναι, το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί επιλέγετε το 2019 αυτή την τακτική και δεν το επιλέξατε το 2009. Το 2005, το 2012. Να σας απαντήσω. Υπάρχει μια ποιοτική στροφή, αντιδραστική ποιοτική στροφή, η οποία κατά την άποψή μας ξεπερνάει κάθε όριο. Δηλαδή ανεχόσασταν τους νόθους αντιπροσώπους τα τελευταία 20 χρόνια και τώρα δεν τους ανέχεστε. Αυτό ρωτάει κάποιος. Προσπαθώ να σας εξηγήσω. Μάλιστα. Και λέω το εξής απλό πράγμα. Υπάρχει μια αντιδραστική ποιοτική στροφή. Ενώ μέχρι τώρα είχαμε αντιπροσώπους νόθους. Είχαμε αντιπροσώπους οι οποίοι στηρίζανε ξεκάθαρα, ξέμπροστα, να το πω έτσι, τα συμφέροντα της εργοδοσίας. Αυτά γινόταν στο εργατικό κίνημα εδώ και 150 χρόνια, όχι τώρα. Τώρα λοιπόν η διαφορά είναι ότι βάλαμε τον ίδιο τον εργοδότη, μέσα σωματεία, μέσα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μέχρι και στη ΓΕΣΕ. Εάν λοιπόν και εμείς δεν λέγαμε κουβέντα για αυτό... Αναφέρεσαι στον κύριο Καραγεωργόπουλο τώρα. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρεστε. Όχι. Αναφέρομαι στον Καραγεωργόπουλο, αναφέρομαι στον Αντιπρόεδρο και Ταμεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Υπήρου, αναφέρομαι σε αυτόν που είναι ιδιοκτήτης λεωφορείων, αναφέρομαι σε αυτόν που είναι πρόεδρος στην αναπτυξιακή κυλκής ΑΕ, αναφέρομαι στα στελέχη των μεγάλων ασφαλιστικών εταιριών, αναφέρομαι σε πραγματικά ονόματα και περιπτώσεις που τα έχουμε καταθέσει δεκάδες φορές το τελευταίο δίμηνο. Δεκάδες φορές. Αν λοιπόν μας κατηγορεί κάποιος ότι κακώς το κάναμε και πρέπει με ειρηνικό τρόπο να το λύσουμε αυτό, μα να σας πω κάτι, δεν καταλαβαίνω τι άλλο από ειρηνικός τρόπος είναι να μπουν οι εργαζόμενοι και να πούνε ότι εμείς θέλουμε τα συνδικάτα μας να ξεβρωμήσουν και να μην συμμετέχουν οι νόθοι και οι εργοδότες. Και θυμίζω επίσης, επειδή είχατε τον Βαγγέλη το Μουτάπ πιο πριν, το άκρο νάωτο να το πω λέω, είναι η εργοδοσία. Παρόλα αυτά όμως, μέσα στους νόθους, και εμείς δεν το ξεχνάμε, ούτε το πετάμε στα σκουπίδια, είναι και αυτοί που σήμερα αποτελούν την ηγεσία, όπως και ο Βαγγέλης ο Μουτάφης, που σύμφωνα με καταγγελίες και άλλων δυνάμεων, πέρα από το ΠΑΜΕ, συνδικαλιστικών δυνάμεων, δεν θα έπρεπε ποτέ να είναι αντιπρόσωπος και μέλος διοίκησης ΓΕΣΕ. Γιατί δεν εκλέχθηκε από εκεί που εκλεγόταν τόσα χρόνια και ωραία, και να μην μπούμε σε, περιπτωσιολογία. Πάντως αυτό που καταλαβαίνουμε. Αυτό που καταλαβαίνουμε, κύριε Παπαγεωργίου. Αλλά σας λέω ποιο είναι το κύριο. Ναι. Αυτό που καταλαβαίνουμε και που διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι ότι εσείς πήγατε να κάνετε μια ειρηνική κινητοποίηση στους χώρους του συνεδρίου. Σωστά. Εμείς πήγαμε, ακούστε κάτι, αν έχεις ένα ξενοδοχείο που είναι κλεισμένο από παντού, στην κυριολεξία από παντού, και σου αφήνουν μια πορτούλα στα το 40 εκατοστών, αν θέλετε να σας δώσω φωτογραφίες και βίντεο όποτε θέλετε, 40 εκατοστών να μπεις μέσα, καταλαβαίνετε ότι ο σκοπός τους είναι να αφήσουν απ' έξω από το συνέδριο τους μόνους που αφορά το συνέδριο, που είναι οι εργαζόμενοι. Το μόνο που κάναμε λοιπόν είναι να έρθουν οι εργαζόμενοι να παρακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία και να φωνάξουν αυτό το σύνθημα που το έχουμε τηλεφωνάξει το τελευταίο διάστημα έξω οι εργοδότες από το σωματείο. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο ενοχλεί, πώς να το πω, κάποιους, σας πληροφορώ, επειδή κάναμε περιοδίες πολλές και εδώ και στην Καλαμάτα και στην Αθήνα, όλοι μας λένε, όλοι οι εργαζόμενοι μας λένε, προχωρήστε. Είναι η ώρα να ξεβρωμήσει. Χωρίς βεβαίως να έχω κι εγώ αυταπάτες ότι δεν έχουμε αδυναμίες, δεν έχουμε καθυστερήσεις. Ωραία. Αλλά δεν μπορεί να μας βάζει η εξέλιξη που διαβλέπετε τώρα, που είναι ο διορισμός, έτσι. Πώς σας φαίνεται? Εγώ θα σας πω με μία πρόταση και τίποτα άλλο. Για αυτό που μου λέτε τώρα. Και είναι τόσο σαφή η θέση μας, νομίζω που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Εμείς είτε διορισμένοι είτε εκλεγμένη διοίκηση, το μόνο που θα συνεχίσουμε να λέμε είναι έξω οι εργοδότες από τα συνδικάτα. Είστε σαφείς. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια ευχόμαστε.